Ήρθε η στιγμή όμως που όλοι περιμέναμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας τον αστρολόγο τον Γιώργο τον Ματσάγκο, έτσι, να μας πει τα δώρα που φέρνει ο Δίας από τον καρκίνο που μπαίνει ως ο νούπο, δηλαδή τώρα προς το τέλος Ιουνίου. Τον έχουμε κοντά μας μέσω Skype. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο μου. Καλησπέρα Μαρίνα μου, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Πες μας τα νέα μας, τα καλά νέα, γιατί θα μας πεις καλά νέα. Θα σας πω καλά νέα, έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μας σήμερα είναι ο πλανήτης της τύχης και της επέκτασης, είναι ο Δίας, ο οποίος κάθε χρόνο επισκέπτεται και ένα ζώδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αλλαγή αυτή γίνεται στην αρχή του χρόνου. Εδώ έχουμε τη μετακίνηση του Δία, λοιπόν, στο ζώδιο του καρκίνου, όπως προλόγησες και εσύ. Αυτή η μετακίνηση γίνεται στις 26 Ιουνίου. Τώρα, κοντά την άλλη εβδομάδα. Ακριβώς. Ο πλανήτης της τύχης και της ευημερίας, λοιπόν, περνάει στον αστερισμό του καρκίνου και θα δούμε τι θα φέρει αυτό και στην ανθρωπότητα, αλλά και στα 12 ζώδια. Ωραία, σ' ακούμε. Το ζώδιο του καρκίνου είναι ένα ζώδιο στο οποίο ο Δίας αποδίδει πολύ καλύτερα από ό,τι στους διδύμους, όπου τους τελευταίους 12 μήνες βρισκόταν εκεί. Τώρα, τους επόμενους 13 μήνες, αρχής γενομένης από τις 26 Ιουνίου, όπως είπαμε, και πιο συγκεκριμένα μέχρι τις 16 Ιουλίου του 2014, θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές σε ζητήματα που σχετίζονται με το σπίτι ως έννοια, με την οικογένεια και κατ' επέκταση με τα ακίνητα, με ζητήματα της θάλασσας, όλα αυτά δηλαδή στα οποία, με τα οποία συνδέεται τα ζώδια, το ζώδιο του καρκίνου. Ενώ θα ευνοηθούν σημαντικά τα ζώδια του νερού, οι καρκίνοι, οι σκορπιοί και οι ιχθύες, καθώς και της γης, οι ταύροι, οι παρθένοι και οι εγώκεροι. Πανίσχυρος ο Δίας από τον καρκίνο, λοιπόν, ζώδιο της έξαρσής του, πανίσχυρος και ο Κρόνος από το σκορπιό, πανίσχυρος και ο αλτρουιστής Ποσειδώνας στους ιχθύες. Δίας και Κρόνος συνδέονται με τη δικαιοσύνη. Το τρίγωνο που θα σχηματίσουν αυτοί οι πλανήτες μπορεί να βοηθήσει στο να απονεμεθεί δικαιοσύνη, κυρίως όμως κοινωνική και πολιτική δικαιοσύνη, θα έλεγα, που προϋποθέτει και περιορισμό της αδικίας. Σε πολιτικό επίπεδο ευνοεί φαινόμενα κάθαρσης, αποκατάστασης των αδικιών και πρόθεση ατόμων ή κομμάτων που έχουν καθαρό πρώτερο βίο. Ο Δίας και ο Ποσειδώνας θα βοηθήσουν την ανθρωπότητα να ξεφύγει από τα προβλήματά της σιγά-σιγά και σταδιακά, καθώς ο κόσμος θα πάψει να υποκλίνεται μόνο στα υλικά αγαθά και θα βρει θετικές διεξόδους σε πνευματικά ενδιαφέροντα. Με τον Δία λοιπόν στον καρκίνο, επιβάλλεται ο καθένας από εμάς να λάβει σοβαρά υπόψη του τα μεταφυσικά μηνύματα των σημείων αλλά και των καιρών. Ο πλανήτης της τύχης, όπως είπαμε, θα ευνοήσει ιδιαίτερα τους σκορπιούς, τους καρκίνους, τους ιχθύς, καθώς και τους εγώκερους, τους παρθένους και τους ταύρους. Πάμε να δούμε τώρα ένα-ένα πώς θα ωφεληθούν, πώς θα πάρουν και ποιοι θα πάρουν τα δώρα αυτά του Δία στον καρκίνο. Και ξεκινάμε από τους κρυούς. Κρυοί. Ο Δίας περνά στον καρκίνο στις 26 του μήνα, γεγονός που θα σας δημιουργήσει μεγαλύτερες ευαισθησίες ως προς τους γονείς σας και γενικότερα τα μέλη της οικογένειάς σας. Θέματα ακινήτων που σας κούρασαν πολύ τα τελευταία 2 χρόνια θα αρχίσουν να εξελίσσονται επιτέλους θετικά. Πολλοί από εσάς θα αποκτήσετε το δικό σας σπίτι, ενώ κάποιοι άλλοι θα δημιουργήσετε τη δική σας οικογένεια ή θα μετακομίσετε σε ένα χώρο που θα σας ταιριάζει καλύτερα. Στα περιουσιακά στοιχεία σας, ίσως προσθεθεί και ένα εξοχικό σπιτάκι, ώστε να ικανοποιείτε την ταξιδιάρικη φύση σας. Ο τέταρτος οίκος του ηλιακού σας οροσκοπίου ενεργοποιείται λοιπόν από τις 26 του μήνα με την είσοδο του Δία στον καρκίνο, έτσι μέχρι τον Ιούλιο του 2014 το σπίτι και η οικογένειά σας θα σας απογροφήσουν μεγάλο μέρος του χρόνου σας. Όσοι έχετε ηλικιωμένα μέλη που χρειάζονται προσοχή, καλό θα είναι να τα φροντίσετε. Θέματα ακίνητης περιουσίας θα έρθουν στο προσκήνιο και αρκετοί από εσάς θα προβείτε σε αγοροπολισίες ή ακόμα θα κληρονομήσετε ένα περιουσιακό στοιχείο, πιθανότατα ένα ακίνητο. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ταύροι. Στις 26 του μήνα ο Δίας θα περάσει στον τρίτο ηλιακό σας οίκο που σχετίζεται με σπουδές, ταξίδια, γνωριμίες, αδέλφια και συγγενείς. Όλα αυτά τα θέματα θα σας απασχολήσουν με θετικούς τρόπους τους επόμενους 13 μήνες. Καθώς η κοινωνικότητά σας αλλά και η επικοινωνιακή σας ικανότητα θα είναι αυξημένες,
θα αποδέχεστε συχνά ευχάριστες προσκλήσεις και προτάσεις. Οι αυξημένες μετακινήσεις ίσως να σας οθήσουν να αποκτήσετε ένα καλύτερο μεταφορικό μέσο. Όσοι διανύετε περίοδο εξετάσεων ή σπουδών, θα έχετε εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ κάποιοι από εσάς θα θελήσετε να συνεχίσετε σπουδές που είχατε αφήσει στη μέση. Η διέλευση του Δία από τον τρίτο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2014. Το διάστημα αυτό σας δίνεται ευκαιρία να εκφράσετε τις απόψεις σας, καθώς επίσης και να δικτυωθείτε με τους κατάλληλους ανθρώπους που θα προωθήσουν τα σχέδιά σας. Άτομα που βρίσκονται δίπλα σας ή ακόμα και συγγενικά σας πρόσωπα θα αποδειχθούν πολύτιμα, γι' αυτό δεν πρέπει να χάνετε ευκαιρίες που θα σας προτείνουν. Μετακινήσεις, λοιπόν, ταξίδια και νέες γνωριμίες θα φέρουν οικονομικά ωφέλη, θα εμπλουτίσουν την καθημερινότητά σας και θα ανεβάσουν την ψυχολογία σας. Δίδυμοι. Τα οικονομικά σας είναι ο τομέας που θα ωφεληθεί περισσότερο από την είσοδο του Δία στον καρκίνο. Για πολλούς από εσάς, οι φίλοι θα παίξουν ένα θετικό ρόλο στην αύξηση του τραπεζικού σας λογαριασμού. Ωστόσο, και οι προσωπικές προσπάθειες θα αρχίσουν να αποδίδουν με αποτέλεσμα να αυξήσετε την πελατεία σας, αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, ή να ανταμυφθείτε από τους ανωτέρους σας, αν εργάζεστε σε μια εργασία που κάπου ανήκετε. Οι στόχοι σας το επόμενο διάστημα θα είναι περισσότερο από ποτέ πρακτικοί και θα ενδιαφερθείτε περισσότερο για την υλική σας ασφάλεια. Η είσοδος του Δία στον τομέα των οικονομικών σας θα επηρεάσει και τη ροή των εσόδων σας. Το διάστημα αυτό θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε διορθωτικές κινήσεις για το προσωπικό σας όφελος, να μελετήσετε εξ αρχής τον προϋπολογισμό σας ή ακόμα και να βρείτε μια νέα πηγή εσόδων που θα σας βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές. Εξίσου σημαντικό, ωστόσο, είναι να μην παραμελείτε τις υποχρεώσεις σας προς τρίτους και να μην κάνετε άσκοπες σπατάλες. Γι' αυτό είστε γνωστοί. Ο Δίας μπορεί να σας φέρει περισσότερο χρήμα, εσείς όμως μπορείτε άνετα να το κατασπαταλήσετε. Και πάμε στους περισσότερο ευνοημένους, στους πρωταγωνιστές. Καρκίνοι. Ο Δίας, ο πλανήτης που ακτινοβολεί τύχη, που φέρνει στον δρόμο μας χρήσιμους ανθρώπους και ανοίγει νέους πνευματικούς ορίζοντες, κάνει την είσοδό του στο ζώδιό σας στις 26 Ιουνίου. Άνοιξε σαμπάνιες λοιπόν για να υποδεχθείτε το Δία και τα δώρα του, που είναι πλούσια και πολύτιμα. Εκμεταλλευτείτε κατάλληλα την αστρική εύνοια που σας εξασφαλίζει από τη νέα του θέση ο πλανήτης της τύχης και της επέκτασης. Σίγουρα θα φέρει φίλους και υποστηρικτές των προσπαθειών σας. Παράλληλα θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε δυνατότητες και ταλέντα, τα καλύτερα όπλα για μια προδιαγεγραμμένη επιτυχία. Η είσοδος του Δία στο ζώδιό σας έπειτα από 12 χρόνια σας καθιστά τους πρωταγωνιστές της χρονιάς. Είναι η εποχή που θα ζήσετε τα όνειρά σας και θα αποκτήσετε την επαγγελματική και την κοινωνική καταξίωση που με κόπο εδώ και 2 τουλάχιστον χρόνια προσπαθείτε να κτίσετε. Ταξίδια στο εξωτερικό, σπουδές ή ένα πτυχίο είναι θέματα που αναμένεται να παίξουν θετικό ρόλο στην επαγγελματική πορεία σας. Η συμβολή των γονιών στην τύχη και την ευτυχία σας θα είναι καθοριστική, ενώ για πολλούς από εσάς μια σχέση θα γίνει η αφετηρία για μια νέα ζωή. Και πάμε στους λέοντες. Ο Δίας κάνει την είσοδό του αυτό, εκεί που λέμε, στη σκιά του οροσκοπίου σας, για να περάσει στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2014, στο δικό σας ζώδιο και να αλλάξει τη ζωή σας. Μέχρι τότε όμως, μέχρι τον Ιούλιο δηλαδή του 2014, ο Δίας θα βοηθήσει στην ψυχική σας ανάταση, καθώς θα αποφασίζει ποιες από τις εμπειρίες σας αξίζει να τις καταγράψετε στο υποσυνείδητό σας και ποιες είναι σκόπιμο να τις διαγράψετε από τη μνήμη σας. Με τη θετική επιρροή του στον τομέα της καριέρας θα συνεχίσει να σας ευνοεί στα επαγγελματικά σας, φαίνοντας την ανταμοιβή των προσπαθειών σας. Ο Δίας, μέσα από τη γωνία του ηλιακού οροσκοπίου σας, που αντιστοιχεί και στην υγεία, στην ενδοσκόπηση και στην αυτογνωσία, θα σας οθήσει να γυμνάζεστε πιο συχνά το σώμα αλλά και το μυαλό σας. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά ζητήματα θα έχουν την τιμητική τους μέσα στους επόμενους 13 μήνες. Αν μάλιστα το τελευταίο διάστημα οι επαγγελματικές σας αναζητήσεις σας οδήγησαν σε αδιέξοδα, προετοιμαστείτε να βιώσετε καλύτερες ημέρες. Οι προτάσεις για νέες συνεργασίες θα συνεχίσουν να πέφτουν και θα βρεθείτε μάλιστα και σε ένα ευχάριστο δίλημα. Καλύτερη υγεία για εσάς που αντιμετωπίσατε τελευταία κάποια προβλήματα, λέοντες. Και πάμε στους και στις Παρθένους. Ο Δίας κάνει την είσοδό του στο 10ο ηλιακό σας σπίτι, αυτό που παραδοσιακά συνδέεται με τις φιλικές, τις κοινωνικές σχέσεις και τις ομαδικές προσπάθειες, τις συνεργασίες. Στο διάστημα που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να διορθώσετε τα κακώς κείμενα σε όλους σχεδόν τους τομείς. Θα ξαναβρείτε φίλους, θα επανασυνδεθείτε με αγαπημένα πρόσωπα, θα συνάψετε νέες συμμαχίες.
Μέχρι τον Ιούλιο του 2014, από το φιλικό ζώδιο του καρκίνου, ο τυχερός πλανήτης υπόσχεται επιτυχίες και θριάμβους σε σχέδια και στόχους. Μέσα από νέα δεδομένα θα ξαναβρείτε τα ενδιαφέροντα και τη χαρά της ζωής. Ο Δίας στον καρκίνο θα αυξήσει την κοινωνικότητά σας και θα πλουτίσει την ατζέντα σας με νέες γνωριμίες και θα φέρει πολλές καινούριες φιλίες. Πολλοί από τους ανθρώπους που θα γνωρίσετε μέσα στους επόμενους μήνες θα διαθέτουν τη δύναμη και τη θέληση να σας βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων σας. Η εξωτερήκευση των συναισθημάτων σας, αλλά και η πλούσια κοινωνική ζωή θα οδηγήσετε επαγγελματικά βήματα σε νέους, διάπλατα, ανοιχτούς ορίζοντες. Μέσα από το κοινωνικό περιβάλλον, μάλιστα, πολλοί από εσάς θα αλλιεύσετε έναν έντονο έρωτα. Και πάμε στους ζυγούς. Ο Δίας στον καρκίνο, καθώς θα περνά από το μεσοράνημα του ηλιακού σας οροσκοπείου Ζύγη, αναμένεται να ανοίξει νέους ορίζοντες στα επαγγελματικά σας και να φέρει σημαντικές θετικές εξελίξεις στην καριέρα σας. Όσοι βρίσκεστε στην αναζήτηση για μια καλύτερη θέση εργασίας, θα καταφέρετε να την ανακαλύψετε και να την κατακτήσετε μέσα στους επόμενους μήνες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δείτε την πελατεία σας να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Όποιες και να είναι οι φιλοδοξίες και οι στόχοι σας, ο πιο τυχερός από τους πλανήτες θα σας βοηθήσει να κάνετε διάνα. Καλώς ορίστε λοιπόν το Δία που ξεκινά τη διέλευσή του από τον τομέα της εργασίας και των φιλοδοξιών σας. Επαγγελματικές πόρτες που παρέμεναν κλειστές το προηγούμενο διάστημα, από τις 26 του Ιουνίου ανοίγουν διάπλατα μπροστά σας. Δυνατότητες και κεφάλαια που ήταν δεσμευμένα με οποιοδήποτε τρόπο απελευθερώνονται και σας λύνουν τα χέρια. Προετοιμαστείτε λοιπόν για τα καλύτερα στη δουλειά αλλά και στην αποδοτικότητά σας. Καθώς τα ραντεβού με την επαγγελματική καταξίωση, θα ανακαλύψετε μια ιδιαίτερη ευκολία και υποστηρικτές αλλά και συμμάχους στον στίβο της καριέρας. Το κλίμα όπως διαμορφώνεται βοηθά βαθμία και στην άνοδο των αποδοχών σας, κάτι που ενδιαφέρει όλους μας αυτή την περίοδο. Και πάμε να δούμε τους σκορπιούς. Σκορπιοί. Η σημαντικότερη συμβουλή του Δία στους επόμενους 13 μήνες θα είναι σε ένα πολύ σημαντικό τομέα της ζωής σας, σε αυτόν της δημιουργικότητας. Ο πιο τυχερός από τους πλανήτες λοιπόν περνά από τον πιο δημιουργικό τομέα του οροσκοπίου σας για να ευνοήσει τις σχέσεις σας, δημόσιες και προσωπικές, ερωτικές και επαγγελματικές. Πολλοί από εσάς θα παντρευτείτε, άλλοι θα συνεταιριστείτε. Σίγουρα όμως κανένας δεν θα ξεφύγει από τη θετικότατη επιρροή του Δία. Τα ταξίδια. Ερωτικά και επαγγελματικά, πραγματικά και διανοητικά, έχουν να σας προσφέρουν πολλά. Μάλιστα, πολλοί από εσάς θα πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι που αποτελεί όνειρο ζωής. Ανέχετε λοιπόν στους πιο ευνοημένους της νέας θέσης του Δία, στο αρμονικό για εσάς ζώδιο του καρκίνου. Η παρουσία της επέκτασης μέσα στον πιο τυχερό τομέα του ηλιακού οροσκοπίου σας θα δώσει νέα όθηση στην πνευματική, την επαγγελματική αλλά και την οικονομική εξέλιξή σας. Μέσα από σεμινάρια που αφορούν στο αντικείμενο της εργασίας σας και την απόκτηση γνώσεων για ενός σημαντικού τίτλου, θα εκτοξευθούν οι επαγγελματικές προσδοκίες σας. Συνεργάτες και προϊστάμενοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην άνοδό σας και αν είστε αδέσμευτοι, σας περιμένουν εκπλήξεις στη διάρκεια μετακινήσεων. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Με την είσοδο του Δία στο ζώδιο του καρκίνου και τον 8ο ηλιακό οίκο σας, ξεκινά μια ευνοϊκή περίοδο στο τοξότες για να εξοφλήσετε παλιά χρέη, να ζητήσετε ένα δάνειο ή να βρείτε τα κεφάλαια που χρειάζεστε για να κάνετε ένα νέο δυναμικό επαγγελματικό ξεκίνημα. Ο Δίας θα βρίσκεται μέχρι τον Ιούλιο του 2014 στον τομέα της υλικής και αισθηματικής ασφάλειας. Μέσα από εσωτερικές διεργασίες θα ανακαλύψετε τον πραγματικό εαυτό σας και θα ικανοποιήσετε τις βαθύτερες ανάγκες σας. Αν βρίσκεστε στην αναμονή της επίσκεψης του Πελαργού, πολύ σύντομα το όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Η νέα θέση του Δία λοιπόν και στον 8ο ηλιακό οίκο σας συμφέρει απίστευτα την τσέπη και τον τραπεζικό λογαριασμό σας, αφού για τους επόμενους 13 μήνες θα ευνοείτε οικονομικά σας αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία που έχετε με τρίτα πρόσωπα. Είναι βέβαιο ότι θα αυξήσετε τα πολύ τα προσωπικά σας εισοδήματα, ενώ είναι πολύ πιθανό να αποκτήσετε και το ακίνητο, τον ονείρο σας ή το φωτεινό αντικείμενο του πόθου σας. Όπως είπαμε, αν μέσα στις προσδοκίες σας είναι και η απόκτηση ενός απογόνου, σύντομα θα υποδεχτείτε τον Πελαργό. Εγώ καιρή. Στις 26 του μήνα, ο Δίας περνά στο ζώδιο του καρκίνου, στο οποίο θα παραμείνει μέχρι τον Ιούλιο του 2014. Το διάστημα αυτό θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στις προσωπικές σας σχέσεις, καθώς επίσης και στις συνεργασίες σας. Δεδομένου ότι ο Δίας θα σας δώσει τη δυνατότητα να αξιολογείτε πιο αντικειμενικά τα γεγονότα, θα κάνετε ξεκαθαρίσματα με στόχο να κρατήσετε στη ζωή σας μόνο τα άτομα που πραγματικά αξίζουν. Πολλοί από εσάς θα συνάψετε επίσης καινούριες γνωριμίες, μέσα από τις οποίες, αν είστε ελεύθεροι, θα προκύψει και ένας μεγάλος έρωτας. Χαράς Ευαγγέλια λοιπόν για τις σχέσεις και τη συνεργασία σας. Πρόκειται για τον τομέα της ζωής σας που θα γνωρίσει πιένες, αφού στον αντίστοιχο οίκο του οροσκοπίου σας θα κατασκηνώσει, όπως είπαμε, το χειρός Δίας. Από τις 26 Ιουνίου και τις επόμενες 13
μήνες η τύχη θα είναι μαζί σας στη σχέση με τον σύντροφό σας, με τους φίλους, αλλά και με τους συνεργάτες σας. Αν ανήκετε στους αδέσμευτους εκπροσώπους του αστερισμού, έχετε πολλές πιθανότητες να γνωρίσετε το άλλο σας μισό και να χορέψετε πολύ σύντομα και το χορό του Ισαΐα. Και πάμε στους σύντροφούς. Μπορεί ο Κρόνος να έχει δοκιμάσει κάπως τις αντοχές σας, να δημιουργεί λίγο άγχος και πίεση. Ο Δίας όμως που θα περάσει τον καρκίνο από τις 26 του μήνα θα σας βοηθήσει να βρείτε διεξόδους σε όλα σας σχεδόν τα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στις εντάσεις το οικογενειακό σας περιβάλλον, ίσως να μην μειωθούν όσο θα θέλατε, αλλά θα καταφέρετε να ξεφύγετε κάνοντας ταξίδια, ίσως και στο εξωτερικό, που θα σας βοηθήσουν να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να δείτε τα γεγονότα πιο ψύχρεμα. Μεγάλη εύνοια σας περιμένει και στον επαγγελματικό τομέα, κυρίως αν ασχολείστε με καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Η διέλευση του Δία από τον καρκίνο, όπως είπαμε, από τις 26 Ιουνίου και για 13 μήνες, ενεργοποιεί τον τομέα της δουλειάς σας και της υγείας σας. Έτσι, το προσεχές διάστημα θα αγωνιστείτε με όλες σας τις δυνάμεις προκειμένου να καταξιωθείτε στον επαγγελματικό σας χώρο. Ακόμα και αν συναντήσετε μεγάλο ανταγωνισμό, θα πρέπει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι να νικήσετε. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραμιλήσετε την υγεία σας, καθώς ο Δίας μπορεί να σας οθήσει σε διατροφικές καταχρήσεις που ακόμα και αν δεν σας βλάψουν, είναι πιθανό να σας προσθέσουν κάποιο περιττό βάρος. Και πάμε να τελειώσουμε με τους ιχθύες. Νομίζω από τους πιο ευνοημένους, απλόχερη εύνοια θα σας προσφέρει ιχθύες, η είσοδος του Δία στον καρκίνο από τις 26 του μήνα. Η δημιουργικότητά σας θα φτάσει στα ύψη και όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχετε απρόοπτες θετικές εξελίξεις στην επιχείρησή σας. Πολλοί από εσάς θα αποφασίσετε να ασχοληθείτε επαγγελματικά με κάποιο ταλέντο σας που στην πορεία θα αποδειχθεί ιδιαίτερα κερδοφόρο. Κέρδη μπορούν να προέρθουν ακόμα και από τυχερά παιχνίδια καθώς επίσης και από την ανάμειξή σας σε ομαδικές δραστηριότητες ή ακόμα και κόμματα. Αν είστε αδέσμευτοι, μέσα στους επόμενους 13 μήνες θα επισημοποιήσετε τη σχέση σας, ενώ αν είστε μεγαλύτερη σε ηλικία θα έχετε πολύ σημαντικές ικανοποιήσεις από τα παιδιά σας. Η νέα θέση λοιπόν του παραδοσιακού κυβερνήτη σας, έχετε δύο κυβερνήτες, το Δία και το Ποσειδώνα. Από τις 26 λοιπόν Ιουνίου ο Δίας μέχρι τον Ιούλιο του 2014 είναι ιδιαίτερα θετική για εσάς, καθώς θα σας δώσει την ευκαιρία να απολαύσετε όλες τις χαρές της καθημερινότητας. Η προσωπική σας ζωή, η σχέση με τον σύντροφό σας, μια νέα επιχείρηση ή η απόκτηση ακόμα ενός παιδιού για τους νεαρότερους ευνοούνται ιδιαίτερα από αυτή τη διέλευση που θα δώσει ένα άλλο νόημα στη ζωή σας. Όσοι μάλιστα είστε ελεύθεροι, σύντομα πιστεύω ότι θα γνωρίσετε το πρόσωπο εκείνο που θα σας κάνει να απαντηθείτε ακόμα και την ελευθερία σας για χάρη του. Αναμένοντας λοιπόν τα δώρα του Δία, ο οποίος περνά στις 26 λοιπόν, όπως τον καρκίνο, να ευχηθούμε τα καλύτερα για όλους. Δεν ξέρω να ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι. Εμένα με ακούς? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Και εμείς σε ακούσαμε με προσοχή, χωρίς να θέλουμε να σε διακόψουμε όπως πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και το Δία βέβαια και τον περιμένουμε πώς και πώς στις 26, γιατί μας τα είπες καταπληκτικά. Είναι όντως έτσι? Είναι όντως έτσι και πιστεύω ότι θα βοηθήσει και η παρουσία του Δία θα βοηθήσει γενικότερα πέρα από κάθε ζώδιο ξεχωριστά την γενικότερη αποκλιμάκωση κάποιων καταστάσεων τις οποίες βιώνουμε αυτή την περίοδο. Ωραία. Μάλιστα με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλο τον κόσμο. Τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστούμε. Από πάθη καρδιάς. Να πω ότι θα είσαι μαζί μας εδώ live στο στούντιο την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, που θα μας πεις πάλι για όλον τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο, και τι φέρνει μαζί του. Ακριβώς. Αναλυτικά για όλα τα ζώδια. Ευχαριστούμε και αγαπάμε Γιώργο Ματσάκο.